Είχαμε κάποιες συζητήσεις πριν από το Eurogroup, πριν από τη συνάντηση και πρέπει να πω ότι σε όλες τις συναντήσεις βρήκαμε κοινό τόπο. Ο πρώτος κοινός τόπος είναι επί του γεγονότος ότι η ελληνική ανάπτυξη βαίνει πολύ καλύτερα από ό,τι ανέμεναν πολλοί. Περιμέναμε το τέταρτο τρίμηνο να είναι καλύτερο από το δεύτερο και το τρίτο και νομίζω ότι αν αυτό ισχύσει θα είμαστε σε πολύ καλή τροχιά ανάπτυξης σε σχέση με τα όσα αναμένονταν το 2016. Επίσης, όλοι συμφώνησαν ότι οι εξαιρετικές επιδόσεις στη δημοσιονομική πλευρά από το δημοσιονομικό επίπεδο είχαμε φοβερά αποτελέσματα και νομίζω ότι θα μιλάμε για 2% του ΑΕΠ. Πρόκειται για μια εξαιρετική επίδοση. Υπάρχει και ένα τρίτο κομμάτι το οποίο βασίζεται σε εκτιμήσεις. Πιστεύουν ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να έρθει πίσω στην ανάπτυξη φτάνοντας σε μια ολοκλήρωση όλων των εκκρεμών πτυχών τη δεύτερη αξιολόγηση επί του χρέους, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με την ελληνική οικονομία μετά το τέλος του προγράμματος. Νομίζω λοιπόν ότι ο καθένας που μίλησε είτε σε επίσημες συναντήσεις είτε στο Eurogroup επεσήμανε το πόσο σημαντικός είναι ο παράγοντας χρόνος και πρέπει να φτάσουμε σε μια λύση πολύ γρήγορα. Υπάρχει ένα εκκρεμές ζήτημα με το ΔΝΤΑΦ, το οποίο θέλει να νομοθετήσουμε μέτρα μετά την περίοδο του προγράμματος από τώρα. Αυτό φαίνεται ότι πρέπει να το ξανασκεφτούμε και ένας από τους λόγους είναι ότι αυτή η δεύτερη σκέψη είναι απαραίτητη διότι έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, πολύ καλές επιδόσεις. Συνεπώς, νομίζω ότι αφού έχουμε τέτοιες επιδόσεις, η λήψη νέων μέτρων δεν είναι και τόσο απαραίτητη. Ο δεύτερος λόγος που το ξανασκεφτόμαστε είναι ότι αυτό υπερβαίνει τα όσα επιτάσσει η δημοκρατική ευρωπαϊκή μας κουλτούρα. Δεν είναι ορθό να ζητάς από μια χώρα που είναι ήδη σε πρόγραμμα να νομοθετήσει 2-3 χρόνια προθύστερα το τι θα κάνει το 2019 και μετά. Είναι μια δέσμευση που υπερβαίνει το ευρωπαϊκό πλαίσιο της δημοκρατίας και νομίζω ότι οι ιδεοντολογικές αξίες επίσης παραγωνίζονται έτσι. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να καλύψουμε αυτό το χάσμα και νομίζω ότι όλες οι πλευρές είναι δεσμευμένες να βρουν μια γρήγορη λύση και έτσι μπορούμε να είμαστε σε